Να λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που αυτή τη μυστική καταρχάς τριμερή συνάντηση του Βερολίνου την ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη. Να θυμίσουμε, Αλεξία, ότι ήταν τότε το Open και το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ που μας αποκάλυψε ποιοι μετήχαν σε αυτήν τη συνάντηση που τη μάθαμε από τουρκικής πλευράς και που σήμερα μάθαμε με μεγάλη καθυστέρηση ομολογουμένως ότι παρήγαγε και με μια γραπτή συμφωνία από την οποία, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Τουρκία υπαναχώρησε. Δεν ξέρουμε στο μεταξύ τίποτα, ούτε για το περιεχόμενο της συμφωνίας, αλλά ούτε καν για το ποιος και αν ενημέρωσε ποιον εδώ στην Αθήνα. Αυτό που ξέρουμε, Νίκη, είναι σήμερα ότι είχαμε δύο δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την έγγραφη αυτή συμφωνία και το αν υπήρξε ή όχι μυστική διπλωματία. Το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε ότι ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε από τον Πρωθυπουργό για το τι έγινε στην τριμερή συνάντηση του Βερολίνου που αποκάλυψε το Open. Λίγη ώρα αργότερα, με γραπτή ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα ενημερώθηκε για το τι έγινε στο Βερολίνο από την διπλωματική σύμβουλο του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, συνομιλήσαμε εμείς με παράγοντες που είναι γνώστες των διπλωματικών πραγμάτων και των εξελίξεων και μας έλεγαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ενημέρωση της κυβέρνησης προς την αξιωματική αντιπολίτευση υπήρξε. Ναι. Το πόσο λεπτομερής όμως ήταν αυτή η ενημέρωση και αν δηλαδή είτε ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος είτε ο διπλωματικός του σύμβουλος ενημερώθηκε για το περιεχόμενο, για το ακριβές περιεχόμενο της έγγραφης αυτής συμφωνίας, μένει να διευκρινιστεί. Και το δεύτερο στοιχείο που μας έλεγαν είναι ότι η έγγραφη αυτή συμφωνία δεν ήταν τελικά οριστική με υπαιτιότητα της Τουρκίας λόγω της αρνητικής τάσης που κράτησε στη συνέχεια η Άγκυρα, γι' αυτό και δεν ανακοινώθηκε. Και σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως είπε και σήμερα, θα ανακοινώσει το περιεχόμενο αυτής της έγγραφης συμφωνίας όταν το κρίνει η κυβέρνηση ότι είναι κατάλληλη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ναι.